Δεν μπορεί να λες αυτό το τραγούδι με τα χέρια έτσι συνέχεια. Δεν γίνεται. Αν το δεις μετά, αν το δεις την προβολή, θα δεις ότι αυτό χάνει πάρα πολύ. Το σχόλιο του κύρου Φασουλή και η βαθμολογία δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε, γιατί είναι εκεί για να κρίνει και να πει τη δική του προσωπική άποψη. Ξεκινώντας ο Γιώργος με το ούτι, τελείωσε. Δηλαδή, μας έβαλες κατευθείαν σε μία ατμόσφαιρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εβδομάδα που βγήκα και έπαιξα ούτι. Και μου άρεσε και η κριτική που μου έκανε η Δέσποινα, γιατί ήταν η καλύτερη ever. Ταούλα τζαμέ, 10! Μωράκι μου, το βικάκι το έχουμε, να ξέρεις. Ξέχασε Δρυμονάκο, βλέπει δύο άντρες τώρα. Τη Βίκη την κερδίσαμε, λοιπόν, δεκαράκι. Δέσποινα, τώρα πέφτουμε με τα μούτρα στη Δέσποινα, της άρεσε με τη μουσική. Θέλω να μου πεις αυτά που σου είπα χθες το βράδυ, έμαθες του Μπαχ το τραγούδι, στην κιθάρα. Προσπάθησα, φίλε, για να δούμε, τι έμαθα. Τις στιγμές που με θες, που μου πειράτησε τις για σένα. Ρε Μάριε, κλασικά τραγούδια σου, δεν σου είπα για μπουζούκια. Όχι, άστο, πάρουμε πεντάρι έτσι, άστο. Έχουμε μείνει πλέον 8 ζευγάρια, λίγο πριν τον τελικό. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Το τραγούδι που λέμε αυτή τη εβδομάδα είναι ένα τραγούδι του Θανάση Παπακουσταντίνου, «Μιλώ για σένα». Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη εβδομάδα με το τραγούδι που θα πούμε, που σου πάει πάρα πολύ και με τη σκηνική σου παρουσία, με τα χέρια. Όχι με τα χέρια, αφήστε με εμένα. Τα χέρια. Θα πάω με τα χέρια στην τσέπη. Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος θέλει να βγάζεις ένα συνέστημα. Νιώσ' το εσύ, να το πάρει και ο κύριος Φασουλής. Το συνέστημα το νιώθω. Ναι, θέλει να το νιώσεις και αυτός όμως. Αυτή τη φορά δεν θα τραγουδήσω ακίνητος, γιατί νομίζω δεν το επιβάλλει η φιλοσοφία και ο στίχος του τραγουδιού. Και μ' απάντησα τα γεφύρια χώρια ζουν αμυρή ψυχή. Μην ξεγελαστείς. Ας υποδεχθούμε στη σκηνή τον Μάριο και τον Γιώργο. Γεια σας, καλησπέρα. Κάθε εβδομάδα και καλύτερη. Μπράβο, παιδιά. Προσπαθούμε.
Μαθαίνουμε όργανα, μαθαίνουμε όργανα. Πόσα όργανα παίζεις. Τίποτα, έτσι θα το πάμε. Να πω λίγο κάτι πριν ξεκινήσει την κριτική και τα σχόλια. Επειδή είμαι λάτρης των κοινωνικοπολιτικών θεαμάτων και πιστεύω ότι είναι η σημαντικότερη τροφή για τη σκέψη και για το να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι μετά την οικογένεια, σήμερα συγκινήθηκα πάρα πολύ με την Κόνη και τον Τάσο, πάρα πολύ. Και πραγματικά, παιδιά, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Ήμασταν με τον Μάριο, με τη Χαρά, η Τρίχα ήταν κάγκελο σε όλο το... Και πραγματικά την ώρα που είπες ότι θέλεις να αποδοθεί, να φανεί αυτό στον κόσμο, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, λέω, πόσο ωραία νιώθουμε και ελπίζω κι εγώ αυτό το πράγμα το καταλάβει και ο κόσμος. Ήθελα να το πω, το ένιωθα. Και συγχαρητήρια, παιδιά. Ωραία, πάμε να δούμε και τα δικά σας τώρα, τα συγχαρητήρια που θα τα πάρετε. Να πω ότι, Μάρη, εξελίσσεσαι σε έναν πολύ καλό μαθητή. Μαθητή, έτσι, ναι, θα πω, και ότι η Κύπρος βγάζει πολύ ωραίες φωνές. Ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ, λοιπόν, πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε με τους κριτές μας και με τη Δέσποινα. Μου αρέσετε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ταιριάζετε πολύ μεταξύ σας. Διαλέξατε ένα εξαιρετικό τραγούδι. Και σκεφτόμουν σε όλη τη διάρκεια που τραγουδούσατε πόσο άδικο είναι για σας να μην ζείτε τη συνθήκη του κόσμου μέσα στο πλατό. Διότι αυτή τη στιγμή, αν είχαμε κόσμο, θα ήταν όλοι όρθιοι. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει από εσάς μέχρι σήμερα. Δεν θα μπω καθόλου στην διαδικασία σύγκρισης. Γιατί αν σκεφτώ πραγματικά τι είδα σήμερα από την Κόνη και τον Τάσο, δεν θα μπορέσω να λειτουργήσω. Αυτή είναι εκτός συναγωνισμού για μένα. Εκτός. Φωνάζει και η Βίκη. Έτσι είναι. Εκτός. Λοιπόν. Τάσκασε στα λάστιχα του Τάσου. Όχι, τον θέλουμε τον Τάσο. Τις άντρες του πήρες, εντάξει. Δέσποινα είναι πολύ όμορφο πράγμα σε ένα σόου το οποίο το κεντρικό νόημα είναι η φιλανθρωπία. Όταν βλέπουμε κάτι το οποίο προς τα έξω δείχνει ένα νόημα, είτε είναι από εμάς είτε από κάποιον άλλον, να είμαστε πολύ χαρούμενοι και να είμαστε μαζί και να το σπρώχνουμε και εμείς με τον τρόπο μας. Έτσι ακριβώς. Ήταν πολύ όμορφο όλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επανερχόμεθα. Ήσασταν καταπληκτικοί. Θέλω να σας βλέπω συνέχεια. Μπορείς να συνεχίζεις να παίζεις ό,τι όργανο θέλεις εσύ. Σάζι, ούτι, δεν ξέρω, τζουρά, μπαγλαμαδάκι, οτιδήποτε. Ταιριάζεται πολύ ωραία. Είστε δύο άντρες πάνω στη σκηνή και πατάτε. Και με ενθουσιάζετε που σας βλέπω, οι χρωματικές των φωνών σας δένουνε πολύ όμορφα. Αισθάνομαι ότι παίρνει ο Μάριος από σένα, Γιώργο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία. Μπράβο, παιδιά, γιατί μου περνάτε τον ενθουσιασμό σας. Δουλεύετε και το χαίρεστε και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ όταν το βλέπω. Το εισπράττουμε όλοι. Το πάντρεμά σας είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάθε φορά χαίρομαι τον Μάριο που έχει αυτή τη σεμνότητα και την αθωότητα. Ήταν πολύ καλή επιλογή του τραγουδιού. Πραγματικά λείπει το κοινό και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπράβο σας. Έδωσαν ρυθμό βέβαια τα παιδιά. Μπορεί να μην έχουμε κοινό, αλλά το ρυθμό... Ναι, όλοι μας. Είναι. Αλλά ναι. Θα ήταν αλλιώς με τον κόσμο. Φυσικά. Θα ήταν αλλιώς. Βίκη. Εξελίσσεστε σε ένα πολύ δυναμικό δίδυμο. Ταιριάζεται πάρα πολύ, μ' αρέσετε πάρα πολύ και τρελάθηκα με την επιλογή του τραγουδιού. Δική σας ήταν? Δική μας και της παραγωγής και του Νίκου, του αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μπράβο, ωραίο τραγούδι. Νίκο, μπράβο Νίκο. Για να μην λέτε. Κύριε Νίκο, για να μην λέτε. Θα παίρνουμε πίσω, κύριε Έλα, Νίκο. Δεν πειράζει πίσω στη Μύκονο. Ήμουνα στη θεία μου, εκεί πέρα ήταν χάλια. Την είδα με τη θεία σου στο Instagram. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η Ελλάδα έχει πολύ όμορφα νησιά. Μπορείτε να επισκεφτείτε και άλλα νησιά εκτός Μύκονου. Είναι πολύ όμορφη Μύκονος, αλλά πραγματικά. Έπρεπε να δει τη θεία του που είναι ευπαθής ο Μάρκος. Όχι, καλά, έπρεπε να δει το My Greece. Δεν ήταν καλά η θεία. Ανακαλύψτε την ομορφιά και των άλλων νησιών. Κάνω εδώ μία παρένθεση, γιατί πραγματικά θέλω να μιλήσω και εγώ μέσα από την εκπομπή, από το My Greece. Έχω πάει σε αρκετά νησιά και θα πάμε ξανά. Αλλά δεν καταλαβαίνετε τι ομορφιές έχει ετούτος εδώ ο τόπος, πόσο ευλογημένος είναι. Μα πήγε για τη θεία του. Πόσο χρόνο είναι η θεία σου, 24? Είναι 33. Και μετά από όλο αυτό που είπα, είχε και μεσοπαίδευση στα μάτια. 33 και το ποδαράκι της είναι καλά.
Δεν πιάσετε το υπονοούμενο. Όχι, όχι, όχι αυτό το πόδι. Το ποδαράκι είναι καλά. Δηλαδή, μας είπατε ότι είναι 33. Μας είπατε ότι είναι 25. Πάρτε που μεγάλωσες. 25. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σταμάτη. Είστε πολύ καλοί. Όσο και αν διαφωνεί η Μαρία, δεν θα σε συγκρίνω με κανέναν προηγούμενο ή μετέπειτα, αλλά μόνο με τον εαυτό σας. Σε σχέση λοιπόν με αυτό που έχετε κάνει μέχρι τώρα, είναι η καλύτερη σας εμφάνιση. Είστε πάρα πολύ καλοί και οι δύο, και στα μέρη σας και στο τραγούδι που διαλέξατε και στον τρόπο που το είπατε. Είστε εξαιρετικοί. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε έτοιμοι να περάσουμε στη βαθμολογία? Φυσικά. Βίκη. 9. Ευχαριστούμε. Σταμάτη. 10. Μπράβο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα. 10. Μπράβο! Μαρία. 9. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 38 βαθμούς συγκεντρώσετε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη σας βαθμολογία. Έφερε. Ναι. Από το 1 δεκάρι πήγαμε στα 2. Μπράβο, άντε και στα 40.